Και φέτος προσπαθήσαμε να έχουμε εκδηλώσεις πάρα πολύ καλές, παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών, της Επιδαύρου, με συγκεκριμένη στόχευση και κατατήσαμε ένα πρόγραμμα αξιόλογο με 12 εκδηλώσεις. Αρχίζουμε 7 Αυγούστου με την παράσταση Ζορμπάς και τελειώνουμε 11 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με τη Λίμνη των Κύχνων από τα Κρατικά Μπαλέτα Μόσχας. Το πρόγραμμα του 36ου Φεστιβάλ Πάτρας για το 2017 έχει ως εξής. Δευτέρα και Τρίτη, 7 και 8 Αυγούστου, τον Αλέξη Ζορμπά, του Νίκου Καζαντζάκη. Πέμπτη και Παρασκευή, 10 και 11 Αυγούστου, την Λυσιστράτη, του Αριστοφάνη. Τετάρτη, 23 Αυγούστου, Πέτρες στις τσέπες του, της Μέρι Τζόουνς. Κυριακή, 3/9, στο Θέατρο Λιθογραφείο, τον Ερωτόκριτο του Δημήτρη Μαραμή. Τρίτη, 5/9, η Βάκης του Ευρυπίδη. Πέμπτη και Παρασκευή, 7 και 8/9, ταξίδι στο Σταυρό του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου και του Νίκου Καβαδία. Κυριακή, 10/9, ο Σέρλοκ Χόλμς της Ντίνας Σταματοπούλου. Δευτέρα, 11/9, Φιλιό Χαϊδεμένου. Πέμπτη, 14/9, η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 29/30 και 1/10, Μέθοδος Γκρόνχομ. Δευτέρα, 6/11, Ρωσικό Κρατικό Μπαλέτο Μόσχας στη Σταχτοπούτα. Δευτέρα, 11/12, Ρωσικό Κρατικό Μπαλέτο Μόσχας στη Λίμνη των Κύκλων. Η παράσταση Μέθοδος Γκρόνχομ θα γίνει στο Θέατρο Λιθογραφείο και οι παραστάσεις Σταχτοπούτα και Λίμνη των Κύκλων θα γίνουν στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ναι. Ο Ερωτόκριτος, βασισμένος πάνω στο πρωτότυπο κείμενο του Βιτσέζου Κορνάρου, είναι η παράσταση που ήταν η εναρκτήρια παράσταση στην κεντρική αίθουσα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ήταν παραγγελία και ανάθεση της λυρικής σκηνής. Η σύνθεση, πρωτότυπη μουσική, η σύνθεση και ενορχιστρώσεις είναι του Δημήτρη Μαραμή. Η παράσταση αυτή ήταν sold out με την ανακοίνωσή της, έκανε 10 παραστάσεις στην κεντρική σκηνή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα επαναληφθεί και στο Ηρώδιο στις 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε το συναυλιακό της κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά είναι και η καρδιά και η ουσία της παράστασης. Έχει ήδη παρουσιαστεί στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη και σε 2-3 άλλους επιλεγμένους χώρους, στα Γιάννα, στο Κάστρο των Ιωαννίνων και στην Κρήτη, όπου είναι και η καταγωγή του Βιτσέζου Κορνάρου και διεξάγεται και όλο το δράμα του Ερωτοκρήτου. Και με μεγάλη χαρά καταφέραμε και εξασφαλίσαμε να την παρουσιάσουμε και στην Πάτρα την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου.